παρουσιάζει δημογραφική κάμψη. Μειώνεται ο πληθυσμός, δεν έχουμε τέτοια γεννητικότητα που να αναπαράγεται ο πληθυσμός. Έχουμε μεγάλες ηλικίες, πολύ μεγαλύτερες, γιατί ανέβηκε το προσδόκιμο ζωής και ευτυχώς. Άρα λοιπόν μειώνονται οι γεννήσεις, αυξάνουν οι θάνατοι. Αυτό φτάνει πια, η κρίση ενίσχυσε αυτή την κάμψη τη δημογραφική του πληθυσμού. Αυτό φτάνει πια σε οριακά σημεία. Οριακό σημείο για τους δημογράφους είναι όταν θα ξεπεράσει το κατόφλι χώρα, νομίζω ότι είναι 1,4 παιδιά, που εκεί θεωρείται μη αναστρέψιμο το δημογραφικό αποτύπωμα που έχει η χώρα. Έχουμε, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να ανακάμψουμε. Έχουμε χρονοδιάγραμμα γι' αυτό, οπότε θα φτάσει εκεί. Γιατί, για εκεί κοιτάξτε, πάμε. Για εκεί είμαστε προς τα εκεί, είμαστε οριακά. Η χώρα δεν αναπαράγει τον πληθυσμό της. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν κάνουμε δηλαδή τόσα παιδιά που να αναπαράγει το πληθυσμός. Αυτό τι δείχνει. Εκτός από την κρίση που ενίσχυσε το πρόβλημα, από το 1980 λέω παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο. 1993 υπήρξε πάλι μια διακομματική επιτροπή της Βουλής, κατέθεσε την εισήγησή της, το υπόμνημά της, με το τι δράσεις πρέπει να πάρει, να κάνει η πολιτεία. Δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Το δημογραφικό, η δημογραφική πολιτική είναι η ομπρέλα που δείχνει όλη την πολιτική που έχει ακολουθηθεί σε όλους τους τομείς. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Οι συγκρίσεις που έχουν κάνει οι επιστήμονες, ξέρετε, έχουμε πάρα πολύ καλούς επιστήμονες δημογράφους. Μόνο αν πάρουμε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, την ομάδα του κυρίου Μπαλούρδου, τον κύριο Κοντζαμάνη στο Θεσσαλία, στο Χαροκόπιο κλπ. Θα δούμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή επιστημονική κοινότητα, την οποία δεν την ακούμε. Γιατί σε αυτή τη χώρα δεν ακούμε τους επιστήμονες, ακούμε τον επιστήμονα, η πολιτική ηγεσία εννοώ, που θα μας διευκολύνει σε κάτι που θέλουμε εκείνη τη στιγμή, που θα επιχειρηματολογήσει για αυτό που εμείς θέλουμε. Λοιπόν, γίνεται το 1993 η εισήγηση της Διακομματικής Επιτροπής, δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Ξέρετε, το δημογραφικό αποτέλεσμα δεν αποτυπώνεται αμέσως. Δεν κάνουμε μία πολιτική σήμερα και μετά από ένα χρόνο έχουμε αποτέλεσμα. Θέλει σχεδιασμό βάθους χρόνου. Γι' αυτό σας λέω είναι ομπρέλα όλης της πολιτικής. Θέλω να ρωτήσουμε κάτι, γιατί λέγαμε... Λέμε. Διαπιστώνουμε κάποια πράγματα. Ναι. Κυρία Ναγκοζοπούλου, πρέπει να περάσουμε... Έχουμε αυτή τη χώρα, έχουμε χορτάσει από διαπιστώσεις. Ναι. Γι' αυτό λέω, οι επιστήμονες κάνανε εισηγήσεις. Έχουν κάνει εισηγήσεις. Πρώτον, υποδομές, βρεφονιπιακή σταθμή. Ισχυρό κοινωνικό κράτος. Από το 80 έπρεπε να ξεκινήσουν κάποια πράγματα. Κάποια ξεκίνησαν το 80. Στην πορεία το κράτος περιορίστηκε στην επιδοματική πολιτική. Και η επιδοματική πολιτική, κυρίως στην περίοδο της κρίσης για τρίτεκνους, πολύτεκνους, ήταν πολύ σωστή, γιατί δεν μπορείς να αφήσεις πολυμελείς οικογένειες και με δεδομένο ότι είχαμε μεγάλη παιδική φτώχεια μέσα στην κρίση. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Βρεφονιπιακή σταθμή. Μία χώρα η οποία κατόρθωσε να ανακάμψει δημογραφικά και να είναι σχεδόν η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία αναπαράγεται είναι η Γαλλία. Τι έκανε η Γαλλία? Αυτό πήραμε ως μέτρο σύγκρισης. Από το 1968 που διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα, έκανε μία επιθετική κοινωνική πολιτική. Βρεφονιπιακούς σταθμούς. Ναι. Παντού, ναι. Δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο, ναι, να μπορούν να αφήνουν, ναι, οι γονείς, οι γυναίκες, οι άντρες να έχουν στήριξη, ναι, να έχουν στήριξη. Ναι. Το δεύτερο που κάνανε ήταν το θέμα ισότητας των δύο φύλων, να το ενισχύσουν. Εμείς τι πολιτική προσπαθούμε να κάνουμε? Κάντε παιδιά. Έχουν αλλάξει νοοτροπίες. Το θέμα είναι να ενισχύσεις, να γίνει το πρώτο παιδί, το δεύτερο, ναι, παιδί. Και μετά βεβαίως το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο. Παλιότερα, ναι, δεκαετίες πίσω, σε αυτή τη χώρα, όποτε υπήρχε η φτώχεια, βλέπαμε φτωχούς ανθρώπους, ζωρισμένους, ναι, πιεσμένους, να κάνουν 10 παιδιά. Ναι. Και λέγαμε κιόλας πώς θα μεγάλωναν παλιά τόσα παιδιά χωρίς μέσα, χωρίς στήριξη, χωρίς χρήματα. Σήμερα που ήρθε και η κρίση, την οποία ακόμα βιώνουμε, είναι οι άνθρωποι λένε: πού να κάνω τώρα οικογένεια και παιδιά, εδώ δεν μπορώ να. Να κάνω καριέρα. Όχι, η καριέρα. Η καριέρα ήταν τα προηγούμενα, ναι, χρόνια. Τώρα είναι, και τώρα είναι. Δεν μπορώ να συντηρήσω τον εαυτό μου. Είναι, ναι, ακόμα και τώρα. Ωραία. Προσέχτε. Αν λοιπόν φτιαχτούν βρεφονιπιακοί σταθμοί
και δοθούν και άλλες βοήθειες. Ναι. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι ικανά να αλλάξουν μια νοοτροπία που έχει και αυτό το κομμάτι που λέει ο Νίκος? Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Θέλω να ζήσω καλά. Προσέχτε, δεν θέλω να κάνω παιδιά. Προσέχτε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική ή την Αφρική που έχει μεγάλη δημογραφική άνθηση, όπως και η Ασία. Η Αφρική ακόμα μεγαλύτερη. Στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική το παιδί είναι φορέας δικαιωμάτων το ίδιο. Δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια που το παιδί ήταν εργατική δύναμη, έκανα πολλά παιδιά για να με βοηθήσουν στο χωράφι, στο μικρό μάγαζο και όλα αυτά. Τώρα το παιδί είναι φορέας δικαιωμάτων και ευτυχώς στο επίκεντρο είναι το παιδί. Οι γυναίκες θέλουν να κάνουν καριέρα και δικαίως. Δεν πρέπει να καταπατηθεί το δικαίωμα στην ισότητα. Άρα ένα σοβαρό κράτος τι κάνει με δεδομένα αυτά, ότι το παιδί είναι φορέας δικαιωμάτων. Δεν μπορείς το παιδί να το αναγκάσεις να ζει σε φτώχεια ή να το βγάλεις στη δουλειά από 8 χρονών. Δικαίως λέω έχουν αλλάξει νοοτροπίες. Εκεί η πολιτεία προσπαθεί να στηρίξει αυτές τις νέες νοοτροπίες. Στη χώρα μας δυστυχώς μείναμε στην επιδοματική πολιτική. Δηλαδή, δεν προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τις υποδομές, αφού η γυναίκα έβγαινε στην αγορά και έπρεπε να ενισχυθεί για να βγει στην αγορά, να της δώσουμε αυτά τα εφόδια που μπορεί να κάνει παιδί χωρίς πρόβλημα. Ξέρετε τι έλεγε ένας Φιλανδός πρωθυπουργός? Κάντε παιδιά εσείς και αφήστε τα άλλα όλα στο κράτος. Όλη η πολιτική που ακολουθήθηκε αυτά τα 40 χρόνια, κατά κερματισμούς, μη συνολική πολιτική, συνολική αντίληψη, αποτυπώνεται στο δημογραφικό. Αν δεν το δούμε έτσι, είπε χτες ο Πρωθυπουργός κάτι πολύ καλό, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, που τόλμησε να πάει. Δεν φοβήθηκε, παρά τις προειδοποιήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ επειδή ακούω τόση ώρα και λέτε για 40 χρόνια πριν πολιτικές, θέλω να σας ρωτήσω τι κάνουμε τώρα. Τώρα λοιπόν, αυτό που έκανε... Γιατί Eurostat λέει θα είμαστε 7,2 εκατομμύρια το 2080 και το ερώτημα είναι... γράψει, συγγνώμη, ξέρετε τι, λέτε κι εσείς Eurostat. Και εγώ εδώ λίγο θλίβομαι, οι επιστήμονές μας τα φωνάζουν χρόνια. Δεν περιμέναμε τη δεν έπρεπε να περιμένουμε τη Eurostat. Και δεν το λέω για εσάς. Το λέω για τις πολιτικές ηγεσίες. Αφού τα φωνάζαν χρόνια, τι κάναμε? Τι έκανε λοιπόν τώρα η κυβέρνηση? Το πρώτο που έκανε ήταν να αυξήσει τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και να μειώσει το χάσμα των επιδομάτων ανάμεσα στο πρώτο, δεύτερο παιδί και μετά στο τρίτο. Ναι, αλλά μετά όποιος σου λέει έχω 4 παιδιά και 5 παιδιά, σου λέει δεν στηρίζομαι τόσο όσο έχω ανάγκη. Δικαίως, γιατί την περίοδο της κρίσης πρέπει να στηριχτούν οπωσδήποτε πολυμελείς οικογένειες για να μην έχουμε παιδική φτώχεια. Το Υπουργείο Εργασίας όμως, η κυρία Φωτίου, και άρχισε αυτή την πολιτική των βρεφονηπιακών σταθμών. Χωρίς βρεφονηπιακούς σταθμούς μην περιμένουμε ανάκαμψη. Το δεύτερο ήταν τα σχολικά γεύματα, για τα οποία όλοι γέλαγαν. Στη Γαλλία πάντα υπάρχουν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά, για να μην έχει τη φροντίδα η μάνα ή ο πατέρας ότι πρέπει να ταΐσω το παιδί το μεσημέρι. Τα αναλαμβάνει. Εδώ τα μάθαμε όμως, ξέρετε κυρία Υπουργέ, πώς τα μάθαμε αυτά τα σχολικά γεύματα? Ως αποτέλεσμα πείνας και λιποθυμιώσεις σε σχολεία. Τα φωνάζατε εσείς σε πάρα πολλά χρόνια. Το πρώτο ήταν από αυτό. Τα του ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε, το θυμάστε, φαντάζομαι. Το πρώτο ήταν αυτό. Έπρεπε να αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια. Γιατί σας είπα, το παιδί είναι φορέας δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτό και να γίνει συνείδηση ότι το παιδί στο σχολείο μπορεί να κάνει μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως είναι και να γευματίζει, για να απαλλάσσεται η μητέρα ή ο πατέρας, και εδώ να αλλάξουν και οι νοοτροπίες στην κοινωνία μας, ότι δεν είναι μόνο η μητέρα υπεύθυνη για το παιδί, είναι και ο πατέρας. Άδειες με τον ίδιο τρόπο και ο πατέρας από την πρώτη στιγμή είναι υπεύθυνος για το παιδί και δεν είναι μόνο η μητέρα, δηλαδή να ακολουθηθεί η νοοτροπία της κοινωνίας. Η κρίση όμως επέτεινε το πρόβλημα και θα φανεί στα επόμενα χρόνια, άρα οι δράσεις, οι ενέργειες πρέπει να αναλάβει η πολιτεία, πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορες. Δηλαδή η συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους
Εάν θέλουμε, γι' αυτό σας είπα, ολιστική πολιτική, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και να λέει να συρρυκνωθεί το κοινωνικό κράτος και μετά να λέμε ότι θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Τι λένε οι επιστήμονες? Κοινωνικό κράτος, σταθερές εργασιακές σχέσεις για να αισθάνεται ο νέος μία σιγουριά, ο άνθρωπος που θέλει να κάνει παιδί, να αισθάνεται μία σιγουριά και μετά... Τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και εκεί μία ευρωπαϊκή πολιτική. Και βεβαίως η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει πια να έχει σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας, Υπουργείο θα είναι αυτό, Γενική Γραμματεία θα είναι, που θα παρακολουθεί με επιστημονική επιτροπή το δημογραφικό. Το ευρωπαϊκό σταθμό που θα πάει το παιδί και θα στηρίζεται με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια, πρέπει να έχει και ο πατέρας και η μητέρα δουλειά. Με και αυτό η λέω. Να φέρνει με αυτό ακριβώς είπα. Και αυτό το εισόδημα να μην το παίρνει 80% μα, το κράτος. Όταν σας είπα ότι όλη, μα όταν σας είπα ότι όλη η πολιτική αποτυπώνεται στο δημογραφικό, το δημογραφικό είναι ομπρέλα, όταν οι επιστήμονες φωνάζουν σταθερές εργασιακές σχέσεις, αύξηση του κατώτατου μισθού. Και όταν το λέμε αυτό, μας λένε ότι είμαστε ιδεολειπτικοί. Τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Άλλωστε οι ευρωβουλευτές του ψήφισαν για το 12ωρο. Ευέλικτες σχέσεις. Το 12ωρο αυτό είναι για, για τους οδηγούς των φορτηγών, αν δεν κάνω λάθος, εκεί συγκεκριμένο. Σε αυτή την... Τέλος πάντων, ευέλικτες σχέσεις εργασίας, συρρυκνωμένο το κοινωνικό κράτος και μετά θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Κοροϊδευόμαστε ή η αναπτυξιακή πολιτική? Επειδή θα θέλατε να έρθουμε σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι, δεν θέλετε. Θέλουμε να πάμε στο εκεί που μας πήγατε εσείς. Ότι δεν φοβήθηκε να πάει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά βλέπουμε διάφορους όμως ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν. Ναι. Και δεν αντιδρούν γιατί είναι ούτε φασίστες ούτε ακροδεξοί. Αντιδρούν γιατί το αίσθημά τους για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας πληγώθηκε. Πληγώθηκε. Να μην το ξεχάσουμε αυτό. Όχι, ούτε το υποτιμάμε το αίσθημα του κάθε ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι και επαρκώς πληροφορημένος ή έχει υποκύψει σε μια προπαγάνδα άνευ προηγουμένου. Νιώθει όμως ότι ο γείτονάς του δεν έχει το αποκλειστικό προνόμιο να δηλώνει Μακεδόνας και δεν δηλώνει βόρειο Μακεδόνας. Να σας ρωτήσω. Έχω φέρει τη συμφωνία εδώ και αν είχαμε χρόνο θα σας τη διάβαζα άρθρο προς άρθρο. Γιατί είναι, δεν το λέω για εσάς, για τους τηλεθεατές, το λέω προς Θεού, το ξέρω. Κανένας δεν δίνει ίσα-ίσα, είναι μία συμφωνία η οποία είναι, επειδή έχει τύχει λόγω επαγγέλματος, είμαι ιστορικός και έχω διαβάσει του κόσμου τις διεθνείς συνθήκες, είναι από τις ελάχιστες διεθνείς συνθήκες η οποία είναι τόσο διεξοδική και λύνει τόσο πολύ τα προβλήματα, όχι μόνο τα αποτυπώνει, τα λύνει τα προβλήματα. Λένε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πουλήσατε τη Μακεδονία. Αυτά είναι εκφράσεις που αν ήμασταν σε ένα άλλο πολιτικό σύστημα, πραγματικά δηλαδή δημοκρατικό, θα έπρεπε να τον ρωτήσει κάποιος τι ακριβώς εννοεί. Πώς τη λένε αυτή τη χώρα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στη συμφωνία όχι μόνο αναγνωρίζεται ένα όνομα Βόρεια Μακεδονία, αναλυτικά στο άρθρο 7 περιγράφεται του τι σημαίνει Μακεδόνας και Μακεδονία και γίνεται η διάκριση ανάμεσα στην Ελληνική Μακεδονία, την ιστορικότητά της, την ιστορική της και πολιτισμική κληρονομιά και όλα αυτά. Και στο τι σημαίνει Βόρεια Μακεδονία και πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα πού παραπέμπει αυτό το Μακεδονία? Για να είμαστε σοβαροί, να είμαστε σοβαροί ως κράτος, και αυτό το λέω για την αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν η Ελλάδα, τα εθνικά της σύνορα, ειδικά στη βόρεια πλευρά, στη Μακεδονία, τα κατοχύρωσε με την Διεθνή Συνθήκη Βουκουρεστίου το 1913, στην οποία με την υπογραφή μας και έτσι κατοχυρώσαμε τα εθνικά μας σύνορα, αναγνωρίζουμε ότι εκτός από τη δική μας Μακεδονία υπάρχουν άλλες τρεις Μακεδονίες. Το αναγνωρίσαμε με την υπογραφή μας. Αυτό.
Ναι, αλλά αυτό πρώτα θα τα πω στο σπίτι μου και ύστερα στο γείτονα. Θέλω να πω πρώτα θα τα πω στον κυβερνητικό μου εταίρο και θα έχω απέτηση να το κάνω. Ένα λεπτό. Θα το πούμε και αυτό. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πάμε στο εύκολο. Θα πάμε στο εύκολο. Να είμαστε όμως στο δύσκολο. Γιατί πρέπει να γίνει συνείδηση και στον τελευταίο πολίτη. Ναι, γιατί το δύσκολο είναι να μάθουμε ότι η δική μας χώρα έχει επιβιώσει με έναν και μοναδικό τρόπο, αναγνωρίζοντας την υπογραφή που έχει βάλει στις διεθνείς συνθήκες δημοκρατικά. Αυτό είναι το μέγιστο με το οποίο επιβίωσε αυτή η χώρα. Θυμηθείτε πότε παραβιάσαμε διεθνή συνθήκη και πού βρέθηκε η Κύπρος. Πότε παραβιάστηκε η συνθήκη Ζυρίχης Λονδίνου και ενώ ξέραμε ότι περίμενε η Τουρκία πώς και πώς να γίνει κάτι τέτοιο, είχαμε μια εθνική καταστροφή. Επειδή πήγε στα κατεχόμενα σήμερα ο Ερντογάν και επειδή χθες και ο Πρωθυπουργός αφήσαμε να πάει το κάτι όμως, έτσι. Με τον γείτονα, αφήσαμε να πάτε με τον γείτονα. Τον Καμένο. Ναι. Ο κύριος Καμένος έχει πάρει απόφαση ότι για το μακεδονικό έχει αυτή τη θέση. Το ξέραμε ευθύς εξ αρχής. Ναι, αλλά για τον κύριο Καμένο σεβαστή η θέση, για τα άλλα κόμματα δεν είναι σεβαστή. Προσέχτε, εμείς δεν είπαμε ότι δεν είναι σεβαστή. Για άλλη παίζει πολιτικά παιχνίδια, ο κύριος Καμένος έχει άποψη. Να σας πω γιατί παίζουν πολιτικά παιχνίδια. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης το Γενάρη, τώρα, το Γενάρη που μας πέρασε, έλεγε σύνθετη ονομασία, αυτή ήταν η εθνική γραμμή. Η κυρία Σπυράκη το είχε πει σε άσχετη στιγμή πριν από κάποια χρόνια, το 2015 νομίζω. Όλη η Νέα Δημοκρατία ήταν υπέρ της εθνικής γραμμής που ήταν η σύνθετη ονομασία. Λέτε, τους καταλογίζετε αυτό. Όχι μετατόπιση. Είναι προσπάθεια εκμετάλλευσης ενός εθνικού ζητήματος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο σε αυτή τη χώρα από την εκμετάλλευση των εθνικών ζητημάτων. Και έχουμε και το μεγάλο θέμα της Τουρκίας. Έχουμε ένα Σουλτάνο τώρα με υπερεξουσίες. Να πω μόνο μία λέξη, αν μου επιτρέπετε, για το μακεδονικό. Γιατί σας λέω, εγώ θα μοίραζα το άρθρο 7 της συμφωνίας που είναι μνημείο διπλωματικής ικανότητας και αυτό οφείλουμε να το πιστώσουμε στον κύριο Κοντζιά. Για το πώς ξεκαθαρίζει το τι είναι Μακεδονία ελληνική κλπ. Που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Μακεδονία, ο ξένος κόσμος ήξερε μόνο την Μπουγουδουμού. Ξαφνικά έμαθε ότι το ελληνικό παρελθόν, η Μακεδονία η δικιά μας, είναι ελληνική. Θέλω όμως να πω ένα πράγμα. Μιλάμε για την ιστορία συνέχεια. Θα πρέπει να μάθουμε ότι από αυτή την ιστορία, και επειδή λέμε για δημογραφικό, για ανάπτυξη, να ακολουθήσουμε τους μεγάλους δρόμους που άνοιξαν οι προγονείς μας. Ξέρετε πότε ευημερούσε η κοινωνία που ζούσε σε αυτή την περιοχή, ακόμα δεν υπήρχε το ελληνικό κράτος, όταν εκμεταλλεύτηκε τους δρόμους Βαλκάνια, Κεντρική Ευρώπη. Αυτό είναι ιστορία και ακολουθώ μία παράδοση. Αδειάζει όλη η Ελλάδα, η ύπαιθρος της Ελλάδας, γιατί δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας σε σχέση με τους γείτονές μας. Και με τη συμφωνία αυτή ανοίγει η πόρτα η τεράστια να κάνουμε οδικούς, σιδηροδρομικούς, ενεργειακούς άξονες Ελλάδα, Βαλκάνια, Κεντρική Ευρώπη. Κύριε Αναγνωσοπούλου, αυτό είναι η ιστορία αυτή τη χώρα. Θα να πάμε στην Τουρκία γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, γιατί έχουμε φάει όλο το χρόνο. Θα πάει σε κατεχόμενα σήμερα ο Ερντογάν. Με μια φαραωνική εκδήλωση χθες ορκίστηκε Σουλτάνος. Και το ερώτημα είναι τι σχέση θέλουμε να έχουμε και τι μπορούμε με να την έχουμε. Τουρκία. Θέλω να πω. Τι μπορούμε. Ναι, και για να θυμηθούμε, όταν τον προσκάλεσαν τον Ερντογάν εδώ, μια κουβέντα, μια πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Απήντησε η κυβέρνηση, εμείς θέλουμε διάβλους επικοινωνίας. Είναι γείτονάς μας, είναι μια πόρτα. Τώρα πήγε η κυρία Μπακογιάννη και λέμε. Τι πηγαίνεις εκεί, εκεί ένα τηλέφωνο τον παίρνουμε για ευχές και αυτή είναι η εξωτερική πολιτική την οποία κάνουμε εμείς. Ναι. Δεν έχεις δικαίωμα να πας. Παίζεις προσωπικό παιχνίδι. Ναι. Να και απαντάει κύριε Μπακογιάννη, διεύλη επικοινωνίας. Και... Εδώ είναι η ολιστική πολιτική που θα πρέπει να την αναλύσουμε κάποια στιγμή που έχει η κυβέρνηση. Με την Τουρκία βεβαίως θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις. Είναι γείτονάς μας. Βεβαίως. Ξεκινάμε από αυτή την αρχή. Με όλους τους γείτονες θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις. Από την άλλη μεριά όμως δεν μπορούμε να έχουμε να μην επισημαίνουμε ή να μην διαπληκτιζόμαστε με το γείτονα για προβλήματα που υπάρχουν. Έχουμε τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία μέχρι τώρα.
ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να τους ταυτίσει με τους 8 Τούρκους αξιωματικούς και να τους θεωρήσει ομήρους. Υπάρχει λοιπόν ένα ανοιχτό ζήτημα και αποφασίζει η κυβέρνηση, και το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως αποφάσισαν και περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την Αμερική. Δεν είμαστε οι μόνοι. Και λέει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εγώ θα πάω. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Στο εξωτερικό θα πει κάποιος, σχέσεις προσωπικές. Είχαν κουμπαριές στο παρελθόν, τα θυμόμαστε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε με μια συμφωνία για το μακεδονικό, με ανοιχτά χαρτιά, μπροστά στον ελληνικό λαό και είπε, κάντε μου κριτική, κάντε ό,τι θέλετε. Ξέρετε πώς ασκήθηκε η εξωτερική πολιτική αυτής της χώρας σε μεγάλο βαθμό. Με τις κουμπαριές, με τις προσωπικές σχέσεις και με το θα τα βρούμε, όπως ακούσαμε και στη Βουλή όταν συζητιόταν με αφορμή το, με πρόταση της πιστείας, όπως συζητιόταν, ακούσαμε ότι λέγανε ότι εντάξει εμείς τα λέμε όχι, αλλά πείτε εσείς ότι το λύνουμε στο ΝΑΤΟ και φορέστε το μας καπέλο. Πάντως, εδώ έχουμε μία κυβέρνηση. Γιατί έτσι εδώ γίνεται αυτή η ιστορία, σε αυτή την εκπομπή. Καλό είναι. Παιδιά μας, είναι αδίκως μέσα στις φυλακές ακόμη, με ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας όλους αυτούς τους μήνες και με τεράστιες προσπάθειες και από την κυβέρνηση και από την Ευρώπη. Είναι γεγονός, το παρακολουθούμε. Άρα την καταστροφή στο ζήτημα την προκαλεί η κυρία Μπακογιάννη με την επίσκεψή της ατυχή ή μη ατυχή. Εγώ δεν θα πω καταστροφή ή μη καταστροφή. Το κάθε κόμμα και ο κάθε πολιτικός παίρνει την, αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του. Θεωρούμε λοιπόν ότι πηγαίνοντας εγώ ως πρόσωπο, ως η Αναγνωστοπούλου, καλεσμένη του τάδε ηγέτη, βοηθάω την εξωτερική πολιτική της χώρας. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι εκ του συντάγματος επιφορτισμένος με την εξωτερική πολιτική, ότι εγώ θα τον δω τον Ερντογάν στο περιθώριο της συνάντησης στο ΝΑΤΟ και εκεί θα του θέσω το πρόβλημα. Γιατί ανάμεσα στη χώρα μου και στη χώρα του υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα. Θέτω το πρόβλημα στην έδρα του. Οι εξωτερικές σχέσεις, η εξωτερική πολιτική, όπως η οποιαδήποτε και η εσωτερική πολιτική, έτσι κάναμε με την οικονομία, με την ανάπτυξη, 5 φύλους, όχι με διαφάνεια που πηγαίνει το δημόσιο χρήμα. Το ίδιο κατά αναλογία είναι με την εξωτερική πολιτική. Ξαφνικά αποφασίζω, εγώ ως πρόσωπο, ότι θα πάω και θα πω στο φίλο μου τον Ερντογάν, κοίταξε, έχεις και 2 στρατιωτικούς, υπάρχει διεθνές δίκαιο εδώ. Παρανόμως κρατούνται οι 2 αξιωματικοί. Δεν χρειάζεται να πάω να ανοίξω κολεγιά με τον Ερντογάν και τον οποιονδήποτε Ερντογάν για να δείξω αυτό που υπάρχει διεθνώς. Ο Σουλτάνος ότι παρανομεί διεθνώς. Θα τα αφήσει τα, προσέχτε, τα παιδιά, κοιτάξτε, όπως οφείλει. Δεν ξέρω πώς θεωρεί ο κύριος Ερντογάν τον εαυτό του. Μπορεί να τον θεωρεί Σουλτάνο, μπορεί να τον θεωρεί κυρίαρχο του κόσμου. Το θέμα είναι ότι η χώρα θεωρεί ότι παρανομεί, λειτουργεί ένα δίκο σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Πολύ να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ενδιαφέρουσα κουβέντα και την